Ο Μύρτος Ιεράπετρας απειλήθηκε ακόμα μία φορά από τον πύρινο Εφιάλτη. Η φωτιά κύκλωσε την περιοχή Γαβρίλη και οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεσή της. Ό,τι την είδε πρώτος, με φώναξε και εμένα, ανεβήκαμε πάνω και είχε πάει στα μισά εδώ. Μετά από λίγο ήρθε και η πυροσβεστική, είχαν καλέσει τα παιδιά από, μετά, από το απέναντι. Και προλάβαμε να μην γυρίσει από πάνω από τον Γαβρίλη. Γιατί άμα γύρισε από εκεί, μετά θα είχαμε. Εσείς βοηθήσατε στο να περιοριστεί? Όσο μπορούσαμε. Ήρθε το πυροσβεστικό το όχημα με το παλικάρι το πρώτο που ήρθε εκεί πέρα και τραβούσαμε τη σωλήνα. Μετά φέραμε κι άλλοι. Η πυροσβεστική κάνει έκκληση σε όλους τους αγρότες να μην καίνε υπολείμματα των καλλιεργειών τους. Γιατί αν και έχει λήξει η αντιπυρική περίοδος, η επικινδυνότητα λόγω ανομβρίας είναι πάρα πολύ μεγάλη και αρκεί μόνο μία σπίθα για να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Σήμερα το ευτύχημα ήταν ότι δεν φυσούσε δυνατός αέρας. Εμείς χτυπάμε καμπανάκι καθημερινά. Αλλά φαίνεται ότι μερικοί δεν εννοούν να καταλάβουν την κρισιμότητα των ημερών. Δεν βρέχει, παιδιά, δεν βρέχει. Ο καιρός είναι εναντίον μας, εναντίον όλων των ιεραπετριτών, όχι της πυροσβεστικής. Εμάς είναι η δουλειά μας να είμαστε σε ετοιμότητα κάθε μέρα και να προσπαθούμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό κάπου πρέπει να τελειώνει. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να συνυπάρχουν για το ασφαλές άναμα της φωτιάς. Αυτές είναι να επικρατεί άπνοια, να υπάρχει οπωσδήποτε διαθέσιμο νερό και λάστιχο δίπλα στη φωτιά, να έχετε φροντίσει την αποψήλωση και τον καθαρισμό του χώρου περιμετρικά της φωτιάς σε ακτίνα τουλάχιστον 5 μέτρων, βέλτιστη ακτίνα τα 10 μέτρα από την εστία της φωτιάς. Να είστε απολύτως σίγουροι ότι η φωτιά έχει πλήρως κατασβεστεί όταν θα εγκαταλείψετε το σημείο όπου την ανάψατε. Παρόλα αυτά, όμως, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, με υψηλές θερμοκρασίες, θα ζητήσουμε ήδη από την πολιτική προστασία, από την Αθήνα, να ζητήσουμε παράταση της αντιπυρικής περίοδου, διότι από ό,τι βλέπω, οι αγρότες δεν ακούνε, δεν ακολουθούν τις συστάσεις μας και έτσι έχουμε τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν μετά το τέλος αντιπυρικής περίοδου. Η πυρκαγιά στην περιοχή Γαβρίλη, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έκαψε γύρω στα 15 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν από τα λίγα που είχαν γλιτώσει στη μεγάλη πυρκαγιά του 2016. Η ανομβρία από τη μια, η γεωργία μας και οι κτηνοτρόφοι μας από την άλλη, που έχουν συνηθίσει με το κλείσιμο της αντιπυρικής να αρχίσουν να βάζουν φωτιές και να καίνε υπολείμματα καλλιεργειών, με την λειψιδρία που έχουμε δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την περιοχή μας. Ήδη δεν έχουμε κλείσει ακόμα εβδομάδα στο Νοέμβριο και δεν υπάρχει μέρα να μην έχουμε πυρκαγιά και δυστυχώς σε πολύ δύσκολα σημεία. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε στην Ιεράπετρα άλλες δύο μικρές πυρκαγιές στη θέση Ψαλίδενα στο Μείου Νέας Ανατολής και σε δύσβατη περιοχή στους πρόποδες του όρους της Τριπτής.